Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι, ελπίζω και εσείς να είστε ακόμη εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί ανεβαίνουν οι τιμές των τροφίμων. Η Παγκόσμια Τράπεζα και μέσω του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Τιμών διαπιστώνει ανησυχητικές αυξήσεις στα τρόφιμα το τελευταίο διάστημα και μάλιστα σε ποια είδη, σε σιτηρά και καλαμπόκιδη πρώτης ανάγκης, που είναι και οι πιο δημοφιλείς τροφές σε πάρα πολλές περιοχές της γης. Την αύξηση αυτή μάλιστα την αποδίδει η Παγκόσμια Τράπεζα κυρίως στο Ελνίνιο και σε αλλαγή κλιματικών συνθήκων και λένε ότι αποτελεί προμήνυμα όσων θα ακολουθήσουν στο μέλλον, καθώς προβλέπεται μείωση της αγροτικής παραγωγής. Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο που έμειναν σταθερές, η Παγκόσμια Τράπεζα διαπιστώνει τώρα ανησυχητική αύξηση των τιμών των τροφίμων και πολιτική αποσταθεροποίηση. Μέσω του παρατηρητηρίου τιμών τροφίμων εντοπίσαμε ότι παγκοσμίως οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4% από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2014. Αυτή είναι η πρώτη αύξηση που εντοπίζουμε τους τελευταίους 18 μήνες. Περισσότερο όλων αυξήθηκαν τα σιτηρά και το καλαμπόκι εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης αλλά και των κλιματικών συνθήκων που μείωσαν την παραγωγή. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας επισημαίνει πως οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων είναι πιθανό να πυροδοτήσουν νέες εντάσεις και διαμάχες αλλά και πολιτική αποσταθεροποίηση, όπως έγινε το 2007 και το 2008, που εκδηλώθηκαν βία επεισόδια σε πολλές περιοχές της γης με την άνοδο της τιμής των τροφίμων. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση με το ζήτημα της αύξησης των τιμών των τροφίμων, γιατί μπορεί μεν να γνωρίζουμε ότι οι διαμάχες οδηγούν σε διατροφικές κρίσεις, ωστόσο τώρα έχουμε αποδείξεις ότι και οι διατροφικές κρίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολεμικές συγκρούσεις. Αν λοιπόν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τις συνέπειες. Οι πιο ευαίσθητες περιοχές της γης στην άνοδο της τιμής των τροφίμων είναι η Αφρική, η Νότια και η Ανατολική Ασία, εκεί που εξαιτίας και του Ελνίνιο επηρεάστηκαν οι σοδιές του καλαμποκιού και των σιτηρών. Πάμε λοιπόν και στο άλλο θέμα που προαναγγείλαμε και έρχεται από την Ιταλία. Πολλοί ισχυρίζονται ο συγκεκριμένος αγρότης που θα δούμε είναι απλά ο δούριος ύπος μιας μεγάλης εταιρείας βιοτεχνολογίας. Προσπαθεί να επιβάλλει μεταλλαγμένα και στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Ιταλία. Ο κύριος αυτός λοιπόν επιμένει ότι θέλει να καλλιεργεί μεταλλαγμένα παρά το γεγονός ότι η ιταλική δικαιοσύνη τρεις φορές έχει σταματήσει την παραγωγή και του έχει απαγορεύσει να συνεχίσει να το κάνει. Ο ίδιος δηλώνει ότι θεωρεί ότι τα μεταλλαγμένα είναι πιο θρεπτικά και πιο υγιεινά ακόμη και από τα βιολογικά προϊόντα. Τον ερωτά του για τα μεταλλαγμένα διατρανώνει ένας αγρότης στην Ιταλία, ο οποίος δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής της Monsanto, της εταιρείας που παράγει τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Ο Τζόρτζιο Φιντενάτο είναι ο μοναδικός αγρότης στην Ιταλία που καλλιεργεί γενετικά μεταλλαγμένες ποικιλίες καλαμποκιού, παρά το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία απαγορεύει την καλλιεργιά τους και μάλιστα τώρα τον οδηγεί στο δικαστήριο. Καθώς ο Φιντενάτο, παρά τις συνεχείς προτροπές να πάψει να καλλιεργεί μεταλλαγμένο καλαμπόκι, δηλώνει με παρησία πως θα κάνει το παν για να στηρίξει την επιλογή του, ακόμη και αν χρειάζεται να βγει εκτός νόμου. Θέλω να συνεχίσω να καλλιεργώ μεταλλαγμένα γιατί έχω το δικαίωμα να θέλω να θρέψω με αυτά εμένα και την οικογένειά μου. Πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινά και πιο θρεπτικά από τις συμβατικές καλλιέργειες. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο να τρώω βιολογικά προϊόντα γιατί δεν τα θεωρώ ούτε υγιεινά ούτε θρεπτικά. Τα 7 στρέμματα με τις μεταλλαγμένες καλλιέργειές τους στη Βόρεια Ιταλία έχουν μπει πλέον στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης, καθώς είναι πολύ πρόσφατη η νομοθεσία που έθεσε τα μεταλλαγμένα στην Ιταλία εκτός νόμου, πολλοί είναι εκείνοι που τον χαρακτηρίζουν εχθρό του λαού και σκοπεύει να τα βάλει για άλλη μια φορά με την ιταλική δικαιοσύνη, η οποία ήδη του έχει επιφυλάξει 2 καταδίκες. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει πως η επιλογή του είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία δίνει στις χώρες μέλη το δικαίωμα να αποφασίζουν αν θέλουν ή όχι να καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα. Το θέμα βέβαια δεν είναι τόσο απλό, γιατί η καλλιέργεια μεταλλαγμένων επιμολύνει ευρύτερα το περιβάλλον, αφού με τη βοήθεια του αέρα και της επικονίασης οι σπόροι ταξιδεύουν σε μεγάλη έκταση και ενδέχεται να επιφέρουν μεγάλες αλλοιώσεις σε τοπικές ποικιλίες. Δεν έχω αντίρρηση να παράγουμε ιατρική ινσουλίνη από γενετικά μεταλλαγμένα βακτήρια, γιατί αυτό γίνεται μέσα σε ένα εργαστήριο. Είναι τελείως διαφορετικό όμως όταν απελευθερώνει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στη φύση, γιατί δεν μπορείς πλέον να τους ελέγξεις. Αν συμβεί επιμόλυνση, δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο Φιντενάτο ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 500 Ιταλοί αγρότες που θέλουν να καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα. Αν και μέχρι στιγμής χιλιάδες είναι οι οργισμένοι συναδελφοί του που του ζητούν να τα αποσύρει, αλλιώς απειλούν ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο επίμενος Φιντενάτο αποτελεί απλώς το δούριο ύπο της Monsanto που, εκμεταλλευόμενη κάποια κενά στον ευρωπαϊκό νόμο, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει τετελεσμένα και δεδικασμένα ώστε να μπει πανηγυρικά και στην αγορά της Ευρώπης, που επανειλημμένα τις έχουν αρνηθεί την είσοδο.
Ακόμα και αν δεν είσαι υπέρμαχος των θεωριών συνωμοσίας, σίγουρα όλη αυτή η ιστορία που συμβαίνει στην Ιταλία με το συγκεκριμένο αγρότη, την επιμονή του να καλλιεργεί μεταλλαγμένα, σε μια συγκυρία που από την ελληνική προεδρία κατεβαίνει πρόταση, η οποία πάει δίθεν να ρυθμίσει το ζήτημα των μεταλλαγμένων, αλλά φαίνεται ότι το περιπλέκει περισσότερο, είναι μάλλον ύποπτο όλο αυτό που συμβαίνει. Και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στα νέα του Sky, εκεί γύρω στις 10 παρα5. Και μην ξεχνάτε, κάθε Κυριακή πια στις 12 ακριβώς, εδώ στο Sky. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής.